Το σημείο ότι θα ακούσουμε τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Το Δημήτρη Κουρμπέλη. Μου μίλησε ο Διονύση Δεσίλα εχθές που έφερε το διπλά από την Κρήτη. Λοιπόν, ακούμε τον Δημήτρη Κουρμπέλη και επιστρέφουμε. Σημαντικό διπλό για τον Παναθηναϊκό. Από νωρίς 2-2 στο πρωτάθλημα. Διατηρεί το απόλυτο. Αρχικά ένα σχόλιο για το παιχνίδι και για το αποτέλεσμα. Περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα που παραδοσιακά δυσκολευόμαστε. Όμως μπορώ να πω ότι έγινε πιο εύκολο από ό,τι το περιμέναμε λόγω της απόδοσης, της δικής μας απόδοσης. Μπήκαμε πολύ δυνατά, είχαμε την κυριαρχία. Ευτυχήσαμε, βάλαμε 2 γκολ πριν το ημίχρονο και μετά διατηρήσαμε το προβάδισμα που είχαμε και τελείωσε το παιχνίδι με την νίκη. Πέρυσι η ομάδα δυσκολευόταν πάρα πολύ. Μια πληγή μεγάλη ήταν τα εκτός έδρας, κυρίως μακριά από την Αθήνα. Φέτος βλέπουμε από νωρίς μια δύσκολη έδρα. Είχε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει 7 χρόνια στο Θεόδωρος Βαρινογιάννης. Παίρνει αυτή τη νίκη. Κατά τη γνώμη σου, πού οφείλεται? Είναι μια ομάδα που έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, ποιότητα? Νομίζω ότι είναι μια ομάδα πιο έτοιμη σε σχέση με τις αρχές της περσινής περίοδου, που ακόμα έψαχνε να βρει την ταυτότητά της. Φέτος ξεκινήσαμε από άλλα στάνταρ και το δείχνουμε ήδη στο γήπεδο. Φαίνεται η δουλειά που έχει γίνει ο δεύτερος χρόνος βασικά που έρχεται τώρα και ευελπιστούμε σε ανάλογη συνέχεια. Επειδή είπες ότι η ομάδα είναι πιο έτοιμη, είναι έτοιμη και φέτος θεωρείς, αν γίνεστε ακόμη πολύ νωρίς, για το κάτι παραπάνω ή αυτό που σκέφτεστε εσείς είναι βήμα-βήμα και συνέχεια στη δουλειά? Στόχος μας είναι το κάτι παραπάνω, δεν θα το κρύψουμε, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Στόχος πάντα είναι με ένα συνίκη. Έτσι θα πορευτούμε και θα δούμε τι θα φέρει συνέχεια. Μια τελευταία ερώτηση για σένα. Είχες μια πάρα πολύ καλή απόδοση μέχρι να γίνεις αναγκαστική αλλαγή. Είναι κάτι σοβαρό ο τραυματισμός σου? Είναι κάτι σοβαρό. Απλά για να μην γίνει σοβαρό, αποφασίσαμε να βγω από το παιχνίδι.